και θα εμφανιστεί σε ηλικία 30 ετών, όπως λένε οι γραφές και όλα τα κείμενά μας, δηλαδή το 2013. Και θα εμφανιστεί σε ηλικία 30 ετών, όπως λένε οι γραφές και όλα τα κείμενά μας, δηλαδή το 2013. Η γενιά εκείνη που θα δει όλα αυτά τα σημάδια και ιδιαίτερα την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, δεν θα φύγει από αυτή τη ζωή μέχρι που θα ξαναέρθω, στη δεύτερη δηλαδή παρουσία του Κυρίου μας. Η γενιά εκείνη που θα δει όλα αυτά τα σημάδια και ιδιαίτερα την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, δεν θα φύγει από αυτή τη ζωή μέχρι που θα ξαναέρθω, στη δεύτερη δηλαδή παρουσία του Κυρίου μας. Πάντα να είμαστε έτοιμοι, αλλά ιδιαίτερα αυτό το διάστημα που πλησιάζει η εμφάνιση, δημόσια εμφάνιση του Αντιχρίστου, το έτος 2013. Να προστατευτούμε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και με όλες τις αρετές τις οποίες θα καλλιεργήσουμε, τους ώστε να ξεφύγουμε από τα δίχτυα του Αντιχρίστου που όσον ούπο πλησιάζει να εμφανιστεί και να κυβερνήσει όλο τον κόσμο, σφραγίζοντας όλους τους ανθρώπους της γης ως υπηκόους του με το σύμβολό του, με τον αριθμό του, τον αριθμό 666. Και αν εννοούσε ότι κανείς δεν γνωρίζει, τότε πώς γνωρίζει ο Μητροπολίτης Άρτης Δαμασκηνός, σήμερα Άγιος Εκκλησίας μας, ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει την 25η Μαρτίου? Γιατί ο μακαριότατος, ο αείμνηστος, όταν έγραψε πριν μερικά χρόνια το βιβλίο «Η προσέλευση στη Θεία Μετάληψη», το οποίο κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα από την Μητρόπολη Δημητριάδος, λέγει ότι η Ανάσταση και η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει ημέρα Κυριακή? Γιατί ορίζει ημέρα, αφού κανείς δεν γνωρίζει? Ή γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε. Όταν είναι να ξανάρθω για δεύτερη φορά, θα ξαναδείτε το Ισραήλ να έχει πέσει στα χέρια των Εβραίων. Το Ισραήλ θα ξανααναστηθεί, θα ξαναγίνει κράτος. Όταν το δείτε να γίνει κράτος, η γενεά που θα το δει, που μην παρέλθει, δεν θα περάσει η γενεά αυτή. Μέχρι ότου θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Οι Εβραίοι από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης που είχαν σκορπιστεί, ξαφνικά ξαναμαζεύτηκαν στα Ιεροσόλυμα. 14 Μαΐου ήταν του 1948. Είπε ο Χριστός ότι η γνώση, λέει, του ανθρώπου θα αυξηθεί. Θα φύγει με το πρόσωπό μου. Θα βγει και θα πει ότι δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας, δεν είμαι εγώ ο Χριστός, δεν είμαι εγώ ο Υιός του Θεού. Θα βγει και θα σας πει ένας άνθρωπος ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και μάλιστα θα κυβερνήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Θα καταργηθούν οι κυβερνήσεις των κρατών. Θα κυβερνήσει όλη την ανθρωπότητα. Τι θα γίνει εάν οι οικονομίες πέσουν? Που σας το λέω, θα πέσουν. Και ο πόλεμος θα ξεκινήσει τελικά. Γιατί? Για να πτωχεύσουν όλα τα κράτη. Να ξαναζήσουμε κατοχή. Να βλέπουμε τους ανθρώπους να πεθαίνουν. Διότι όταν γίνει αυτό το πράγμα, σας ρωτώ, εάν εμφανιστεί ένας που είπε ο Χριστός θα εμφανιστεί και θα πει εγώ είμαι ο Μεσσίας, τι σημαίνει Μεσσίας? Μεσάλλημα. Ή διαφορετικά Χριστός. Το ίδιο λέξη Χριστός και Μεσσίας είναι το ίδιο, ο εκλεκτός, ο σωτήρας. Αυτός που θα σώσει την ανθρωπότητα. Και λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία θα παρουσιάσουν κάποιον σαν σωτήρα. Θα ακούτε ένα νούμερο. 666. Θα το ακούτε αυτό. Θα το βλέπετε αυτό. Όταν ακούτε αυτό το νούμερο να ετοιμάζεστε, διότι έρχεται ο Μεσσίας. Αυτός που δίδεται να σώσει. Και λέει ο Χριστός, ξέρετε ποιος είναι αυτός? Έρχεται αντίε μου. Δεν έχεις λεφτά. Πας ένα μηχάνημα στην τράπεζα, έχεις μια καρδούλα, τη βάζεις την καρδούλα στο μηχάνημα και αυτό η καρδούλα
Και μετά όταν πας στο σούπερ μάρκετ, δεν τάξεις λεφτά από την τσέπη σου. Δίνεις την καρτούλα και από την καρτούλα πληρώνεις. Από την καρτούλα πληρώνεις. Ο Μεσσίας αυτός που έρχεται αντί εμού, θα βάλει, λέει, τη σφραγίδα του στο χέρι και στο μέλλον. Και τότε οι συναλλαγές θα γίνονται με το χέρι. Κανείς δεν θα μπορεί να πουλάει, ούτε να αγοράσει, ούτε να κάνει καμιά άλλη συναλλαγή, εάν δεν έχει στο χέρι του τη σφραγίδα του. Τη σφραγίδα του, μάλλον. Δηλαδή αυτόν που θα πει σαν Μεσσίας. Εάν λοιπόν καταρρεύσουν τα πάντα, λέει, και σταματήσει ένα παγκόσμιο τρίτο πόλεμο, εάν οι οικονομίες έχουν καταρρεύσει όλες, και έρθει και πει ότι εγώ θα τα ξαναφτιάξω όλα, έχω τη δύναμη και τον πλασάρω, τον παρουσιάσω και αναλάβει την παγκόσμια και την κυβέρνηση. Αλλά θα πει, οι συναλλαγές για να μην χαθεί ξανά η οικονομία και έχουμε προβλήματα, οι συναλλαγές θα γίνονται με το χέρι. Και θα δείξει όλη την κακία που έχει ο διάβολος κατά του ανθρώπου να μην πει στο παράδεισο. Και τότε λέει ο Χριστός, δεν θα τον αφήσω. Για πολύ δεν κυβερνήσει. Κολοκοθήσω, λέει, η μέρα προς χάρη των εκλεκτών. Και έτσι τον βάζει ο προφητείας. Ο έξαρ ως άγγελος των προφητών η κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Κυρίας ο ένδοξος. Τον ερωτούν, πότε θα γίνει, τι ρωταπόμαστε. Και λέει, ως μεταλλινός δεν ξέρω τίποτα. Ως αρχηγός του επιτελείου βέβαια ξέρω, αλλά αυτά ισχύουν για το επιτελείο που κάνουμε τις θετικές συζητήσεις. Αλλά ως μεταλλινός, ως άνθρωπος δηλαδή, όπως και εσείς και άλλοι, κοινώς με εσάς, δεν ξέρω τίποτα. Έτσι πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο του Χριστού μας, ότι μόνο ο Πατήρ γνωρίζει. Γιατί ως Θεός, ο Ιησούς Χριστός, όσα έχει ο Πατήρ, τα έχει και αυτός. Και το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει απόλυτη ισότητα των τριών προσώπων και η διακρίση σε Πατέρα, σε Υιό, σε Άγιο Πνεύμα, είναι δια την δική μας αδυναμία, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Όπως επίσης και η τάξη στα Θεία Πρόσωπα. Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα, δεν σημαίνει προτεραιότητα του ενός ή ανωτερότητα και κατωτερότητα του άλλου. Οι μέρες στις οποίες διερχόμεθα, αδερφοί μου, είναι οι μέρες του Αντιχρίστου. Το τέλος του κόσμου αυτό είναι το τέλος του κόσμου αυτό είναι το τέλος του κόσμου αυτό είναι το τέλος του κόσμου αυτό είναι. Το τέλος του κόσμου αυτό είναι το τέλος του κόσμου αυτό είναι.